Λοιπόν, παιδιά, μας εξήγησαν λίγα πράγματα περισσότερα εδώ για το φράγμα, λίγο περισσότερα πράγματα. Μας είπαν ότι εδώ πίσω μας αυτό εδώ δεν παράγει ενέργεια. Εδώ ουσιαστικά αυτό το τμήμα του φράγματος είναι ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε το νερό σε περίπτωση που φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο το ύψος του. Δηλαδή, αν έχουμε πολύ υψηλή στάθμη του νερού, θα αφήσουμε λίγο νερό να φύγει από εδώ. Εκεί που παράγεται ενέργεια είναι στο βάθος, όπου έχουμε 10 τμήματα που παράγουν ενέργεια, ουνιδάδες γενεραδόρας, δηλαδή τμήματα που παράγουν ενέργεια. 10 έχουμε στο τμήμα της Παραγουάης και εκεί είναι οι άσπρες σωλήνες που βλέπουμε στο βάθος, ουσιαστικά εκεί παράγεται η ενέργεια. Και στη συνέχεια έχουμε 10 τμήματα στο τμήμα της Βραζιλίας, έτσι κατά μία έννοια χωρίζεται 50-50, να το πούμε έτσι. Όλο αυτό το νερό έρχεται από το Παρανά, Ρίο Γκράντε και το ποτάμι του Παρανά, που ας πούμε ενώνονται σε κάποια φάση. Και έτσι εδώ όλη αυτή η ενέργεια έρχεται από το νερό της βροχής στην πραγματικότητα και από το ποτάμι. Να πω κι εγώ κάτι. Τελικά είναι το πρώτο φράγμα που δίνει ενέργεια στον κόσμο. Ιστορικά μιλώντας, έτσι. Μπορεί να είναι το τρίτο σε μέγεθος, αλλά είναι το πρώτο που δίνει ενέργεια. Έτσι μας είπε. Είναι το πρώτο, όχι, το πρώτο που άνοιξε στον κόσμο. Ενώ αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχουν δύο μεγαλύτερα, και μεγαλύτερα σημαίνει ότι παράγουν μεγαλύτερη ενέργεια. Αλλά αυτό ήταν το πρώτο το οποίο ξεκίνησε πριν 50 χρόνια να παράγει ουσιαστικά καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Έχουμε ήδη 50 χρόνια ιστορίας εδώ, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο η χώρα σου να παράγει ενέργεια έτσι, απλά βρέχει και όλοι έχουν ενέργεια στο σπίτι τους, χωρίς προβλήματα, υποθέτω. Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας από τη φύση, τι άλλο θέλουμε. Και εδώ έχουμε κάποιες πληροφορίες για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος της ενέργειας που παράγεται εδώ πέρα. Εδώ λέει θα έπρεπε να κάψουμε 536.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα για να έχουμε, λέει, την ίδια ενέργεια που παράγεται εδώ στο φράγμα του Ιταϊπού. Επίσης λέει είναι, αν θέλετε να καταλάβετε το ρυθμό με τον οποίο εργάζονται εδώ στο Ιταϊπού, θα, το αντίστοιχο θα ήταν να χτίζεις ένα κτίριο 20 ορόφων κάθε 55 λεπτά. Ο ρυθμός με τον οποίο εργάζονται εδώ, δηλαδή ο ρυθμός με τον οποίο παράγει ενέργεια, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Επίσης μιλάμε εδώ για το μέγεθος που έγινε της εξκαφής, της πέτρας, μάλλον της γης, ας πούμε, και της πέτρας που σκάψαν εδώ, που ήταν 8,5 φορές μεγαλύτερο από το Ευρωτούνελ που συνδέει τη Γαλλία με την Αγγλία, το κανάλι ουσιαστικά που συνδέει την Αγγλία με τη Γαλλία. Εδώ πιο κάτω λέμε ότι όσον αφορά τα τμήματα, τα υλικά που χρησιμοποιήσανε για να κατασκευάσουν αυτό το πράγμα, είναι το αντιστοιχούν σε 380 πύργους του Άιφελ στο Παρίσι. Το ύψος του κυρίως τμήματος του φράγματος που είναι 196 μέτρα είναι το αντίστοιχο ενός κτηρίου με 65 ορόφους. Και εδώ έχουμε το τμήμα όπου φαντάζομαι, αυτό δεν τη γνωρίζω τη λέξη, αλλά φαντάζομαι είναι εκεί που πέφτει το νερό στο φράγμα του Ιταϊπού. Spillway λέει εδώ. Ωραία, άρα μάλλον να το πούμε έτσι ότι εκεί που φεύγει, εκεί που υπάρχει απόλυξη του νερού του φράγματος είναι 40 φορές μεγαλύτερο από τους καταράκτες του Ιουασού. Wow. Για να καταλάβουμε την ποσότητα του νερού για την οποία μιλάμε εδώ, παιδιά. Ενώ δεν έχουμε αυτό το φαντασμαγορικό, ξέρεις, καταράκτες του Ιουασού νούμερο 1 στον κόσμο, παρόλα αυτά είναι 40 φορές το μέγεθος του νερού εκεί. Το νερό που κυλάει, ας πούμε, και φεύγει από αυτό το φράγμα. Και τέλος, όσον αφορά εδώ, λέει, ο μέγεθος του τσιμέντου που χρησιμοποιήθηκε για να φτιάξουν λοιπόν το φράγμα αντιστοιχεί σε 210 πώς να το πούμε, γήπεδα του ποδοσφαίρου, όπως είναι αυτό του Μαρακανά στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ή αλλιώς 840 στάδια Defensores del Chaco, σαν αυτό στην Παραγουάη. Το οποίο δεν το γνωρίζω. Muchas gracias, Patodo. Todas las informaciones. Εγώ ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν έχει νερό αυτή τη στιγμή όμως. Ναι, είπανε ότι στην πραγματικότητα αυτό το ανοίγουν αυτό το τμήμα μόνο όταν φτάνει το νερό πάνω από μια συγκεκριμένη στάθμη. Άρα δεν ρέει από εδώ το νερό, ρέει από πιο κάτω που είδαμε τις γεννήτριες, ας το πούμε, τα τμήματα που παράγουν την ενέργεια, τους σωλήνες, εκείνους τους λευκούς που είδαμε στο βάθος. Από εδώ ουσιαστικά δεν περνάει νερό, εκτός αν υπάρχει κάποια υπερχείληση, ας πούμε, περνάει πάνω, υπερβαίνει η στάθμη του νερού, μια στάθμη που την ονόμασαν στάθμη E, και μετά το αφήνουν να ρεύσει. Εγώ ήθελα να δω τους, το νερό να τρέχει, αυτό θα ήταν πιο εντυπωσιακό. Εντάξει, ωραίο ήταν πάλι το φράγμα, εντυπωσιακή κατασκευή, δεν λέω. Αλλά το είχα λίγο διαφορετικό στο μυαλό μου, ότι θα δω κάτι σαν καταράχτη με φράγμα ταυτόχρονα, έτσι όπως φαίνεται στο ίντερνετ. Τώρα μπαίνουμε μέσα σε ένα τούνελ για να μας πάνε σε κάποια άλλα μέρη, στα οποία δεν θα κάνουμε στάση με το λεωφορείο, αλλά θα το δούμε από το παράθυρο.